Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Ελληνικός Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, ΧΕΡΟ, διοργανώνει την πρώτη Ολυμπιάδα Ρομποτικής στο κλειστό στάδιο Μάρκος Καραναστάσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο Κρήτης από σήμερα έως και τις 10 Απριλίου. Πάμε να συνδεθούμε μέσω Skype με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Αθλητισμού, τον κύριο Βαγγέλη Καστανιά, για να μας πει περισσότερα. Μια ιδιαίτερα πρωτότυπη ιδέα που λαμβάνει χώρα στο Ηράκλειο και περιμένουμε να μας δώσετε το πλαίσιο αυτής της πραγματικά ξεχωριστής διοργάνωσης. Κύριε Καστανιά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά σαν πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Αθλητισμού να συμμετέχουμε και εμείς, να βάζουμε και εμείς το λιθαράκι μας σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση όπως είναι η πρώτη Ολυμπιακή και Μινωική Ολυμπιάδα Ρομποτικού Αθλητισμού, η οποία θα γίνει εδώ, θα διεξαχθεί 7 με 10 Απριλίου. Σήμερα έχουμε στο κλειστό στάδιο στα 2 ωράκια 7 η ώρα την τελετή έναρξης, όπου ευελπιστούμε να σας δούμε από κοντά. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Και από αύριο Σάββατο και Κυριακή στο πρώην ΤΕΗ, στο κλειστό γυμναστήριο του ΕΛΜΕΠΑ, θα λάβουν χώρα όλοι οι αγώνες επίδειξης και αγώνες επίδειξης e-sports, ηλεκτρονικού αθλητισμού, τους οποίους είμαστε πολύ περήφανοι που τους διοργανώνουμε μαζί με τον Ελληνικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Για πόσες συμμετοχές μιλάμε? Μιλάμε για 2.500 συμμετοχές. Οι συμμετέχοντες είναι από 32 χώρες, παρακαλώ. Άρα μιλάμε για την Ευρώπη ή έχουν έρθει και εκτός της Γυραιάς Ηπείρου? Έχουν έρθει σχεδόν από όλες τις Ηπείρου του κόσμου. Έχουν έρθει από Αίγυπτο, οπότε από Αφρική, έχουν έρθει από τη Λατινική Αμερική, έχουν έρθει άνθρωποι από την Αργεντινή. Μιλάμε για ένα πολυπολιτισμικό πάζλ. Ακούγεται εντυπωσιακό έτσι που μας το περιγράφετε και βλέπω και την ενέργεια που εκπέμπεται αυτή τη στιγμή, με πόση όρεξη έχετε διοργανώσει πραγματικά μια εκδήλωση πρόκληση, μια διοργάνωση που πραγματικά έχει πολύ έτσι, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και είναι μεγάλου μεγέθους. Έχετε κάποια συγκεκριμένη θεματική σε αυτή την Ολυμπιάδα Ρομποτικής? Εμείς σαν Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Προέδρου του κ. Βελιδάκη, του Προέδρου του ΧΥΡΟ. Και εμείς θα συμμετάσχουμε στον αγώνα επίδειξης ηλεκτρονικού ποδοσφαίρου. Εδώ αξίζει να σημειώσω ότι χάρη στην νομοθέτηση του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κ. Αυγενάκη, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που αναγνωρίζει τον ηλεκτρονικό αθλητισμό ως αγωνιστική δραστηριότητα. Κάτι στο οποίο είμαστε πρωτοπόροι. Εξαιρετικά. Ακούγεται όλο αυτό πολύ εντυπωσιακό και μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα έχουν και αρκετές συμμετοχές από την Κρήτη. Έχετε εικόνα? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Καστανιά. Έχουμε αρκετές συμμετοχές και από την Κρήτη και από το Ηράκλειο, που θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση, και από τα Χανιά. Συνολικά, αν δεν απατώμε, γιατί δεν το έχω μπροστά μου, νομίζω από την Κρήτη οι συμμετοχές υπερβαίνουν τις 500. Εξαιρετικά. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία σε αυτό το πραγματικά μεγάλο εγχείρημα που θα έχετε στο Ηράκλειο, που επιχειρείται στο Ηράκλειο πραγματικά και θα είναι το κέντρο της ρομποτικής εκεί, όπου πραγματικά θα έχετε συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Είναι εντυπωσιακή η όλη διοργάνωση. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα στάδια της. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευελπιστούμε να σας δούμε από κοντά.